Εγώ θα ήθελα την απόψινή συζήτηση στην ουσία της να την ξεκινήσουμε με ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ένα τεράστιο κεφάλαιο που έχει να κάνει με καταστροφές, με αντιπλημμυρική θωράκιση. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η Κρήτη πολλές φορές έχει βιώσει καταστροφικές αλλά και φωνικές πλημμύρες. Θα θυμηθούμε την κατάσταση στον Κερίτη, την κατάσταση στο Γεροπόταμο στη Μεσαρά, στο Γεροπόταμο στο Μιλοπόταμο, την κατάσταση στον Εσταυρωμένο στο Ρέθυμνο, στην Ανάληψη και στην Αγία Πελαγία εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και τις τεράστιες καταστροφές στην πόλη της Σιτίας. Και θα ήθελα το πρώτο ερώτημα, θα ξεκινήσω από εσάς κύριε Καλογερή, θέλω πολύ σύντομη απάντηση για να πάμε to the point που λένε και οι Άγγλοι. Στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι πιο ευάλωτες περιοχές, τα πιο ευάλωτα σημεία που θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν από πλημμυρικά φαινόμενα? Θέλω να μου το πείτε γεωγραφικά. Καταρχήν, κατά διαστήματα έχει αποδείξει ο Θεός ότι μπορεί να χτυπήσει παντού. Δηλαδή, η λεκάνη της Αγίας Πελαγίας που αναφέρεται προλίγου είναι μια πολύ μικρή λεκάνη. Όταν όμως αυτή η πολύ μικρή λεκάνη, που έχει πολύ μεγάλη κλίση και μαζεύεται νερά τόσο γρήγορα, εμφανιστεί ένα τόσο έντονο φαινόμενο για τόση ώρα, που ξεφεύγει από την στατιστική της μετρήσης των 100 και 150 ετών, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα οπουδήποτε. Διότι θυμάμαι, ενώ το υποτίθεται τροτό μας μέρος, η μεγάλη τροτότητα παρουσιάζεται στο βορεινό μέτωπο, γιατί μαζεύουν τα νερά από τους ορεινούς όγκους και στον κάμπο Χανίων, Πλατανιά κλπ. Μέχρι το Καστέλι, και εκεί μπορεί να παρουσιαστούν και εκεί έχουν παρουσιαστεί τα μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως εγώ θυμάμαι πριν κάποια χρόνια ότι στα Σφακιά, μια περιοχή η οποία δεν έπαθε τίποτα στο μηνύο του 19 ουσιαστικά, παρέμεινε καταστραφή από ένα μπουρίνι, αν θέλετε, το οποίο έπληξε τη χώρα Σφακίων, κατέβασε νερά από τα φαράκια και παρέμεινε να πάρει τον οικισμό. Και μπορούμε να βλέπουμε και πλάνα από παρελθοντικά πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Βοηθάω λίγο το σκηνοθέτη μας, τον Δημήτρη τον Φραγιαδουλάκη, για να κάνουμε πιο διαδραστική τη συζήτηση. Άρα, το βορεινό κομμάτι των Χανίων είναι αυτό που θεωρείται είναι περισσότερο ευάλωτο. Αυτό έχουν αποδείξει και οι καταστροφές του παρελθόντος. Υπάρχουν άλλες περιοχές στην ενδοχώρα που έτσι σας προβληματίζουν? Κοιτάξτε, τα χωριουδάκια τα οποία είναι χτισμένα μέσα πάνω σε ρέματα, ή διασχίζονται από μικρορέματα, αποτελούν ένα μόνιμο πρόβλημα, διότι οι παλιοί μας έχτιζαν οι άνθρωποι κοντά στο νερό, κοντά στο ρεματάκι, και κάποια στιγμή βέβαια ορισμένα από αυτά έχουν θέματα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να τα έχουμε ανοιχτά τουλάχιστον και καθαρά και να διευρύνουμε τα τεχνικά όλα που όπου χρειάζεται και, για να μπορούν να περνάει το νερό ελεύθερα. Και θεωρώ ότι έχουμε κόψει τις πολλές τριλανδικές διαβάσεις, δηλαδή στο επαρχιακό μας δίκτυο. Θυμάμαι μία στα Ρούματα, είχε μείνει τώρα τελευταία. Τη φτιάξαμε και αυτή, κάναμε το αντίστοιχο τεχνικό και δεν έχουν πιάσει το παρχιακό δίκτυο η δυναδική διάβαση, που ξέρετε πόσο επικίνδυνη είναι σε περίοδο, σε περίπτωση μεγάλη ζημιά. Και τέλος πάντων, αντιμετωπίζουμε καθημερινότητά μας αυτά. Έρχομαι στο Ρέθυμνο. Θέλω να μου πείτε κι εσείς έτσι συνοπτικά ποιες περιοχές σας προβληματίζουν, κυρία Λιονή, στο Ρέθυμνο? Αρκετές. Οι πιο σημαντικές και δύσκολες, και φάνηκε αυτό και από τις ζημιές το 19 αλλά και από το Νοέμβριο του 20, είναι ανατολικά του Ρεθύμνου, οι 3-4 ποταμοί που διέρχονται μέσα από την πόλη ανατολικά, δηλαδή στον Πλατανιά, ο Πλατανιανός ποταμός, στην Πηγή, ο Πηγιανός ποταμός. Αυτά τα 3-4 ποτάμια είναι πάρα πολύ δύσκολα ποτάμια. Που είχαμε δει και τις μεγάλες καταστροφές. Που είχαμε δει και τις μεγάλες καταστροφές στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Τμήματα του Γεροποτάμου, κυρίως αυτό το οποίο είναι μέσα στην πόλη, ένα τμήμα του Γεροποτάμου που είναι μέσα στην πόλη του Περάματος και η μισή πόλη κινδυνεύει. Ένα τμήμα που είναι κοντά στους Δαφνέδες, στο Μιλοπόταμο. Ένα τμήμα στον Πλατή ποταμό, στην Αγία Γαλήνη. Ένα τμήμα στον Πλακιά, ένα τμήμα ποταμού στο Ροδάκινο. Και τα λέω αυτά έτσι για να πω ότι εκεί τελειώνουμε τις μελέτες οριοθέτησης ποταμών με διευθετήσεις έργων και πια θα προσπαθήσουμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας, γιατί βέβαια δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλες μαζί, γιατί είναι πάνω από 100 εκατομμύρια έργα αυτά. Θα πάμε στο κομμάτι των μελετών και των έργων, γιατί ήδη έχουν έρθει τα πρώτα ερωτήματα. Να κλείσουμε όμως για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κύριε Συριγωνάκη, το Ηράκλειο νομίζω ότι έχει πληρώσει πιο ακριβά το τίμημα των καταστροφών τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις πλημμύρες. Άρα,
σε αυτές τις περιοχές υπάρχει και ευαλωτότητα. Όταν αναφερόμαστε σε φαινόμενα, επικίνδυνα φαινόμενα, έχουμε τα φυσικά και έχουμε και τα καιρικά. Γιατί, όπως γνωρίζουμε, τον Σεπτέμβριο του 2021 είχαμε τη σεισμική δόνηση στο Αρκαλοχώρι, πράγματι, που κατέστρεψε δύο δήμους, Μινώα Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων, που γνωρίζουμε ότι η περιοχή μας είναι μια, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, σεισμογενής περιοχή. Πέρα όμως από αυτό, έχουμε και τα καιρικά φαινόμενα, τα πλημμυρικά φαινόμενα και θέματα πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Σίγουρα, οι περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από τα πλημμυρικά φαινόμενα, και αναφέρομαι στο παραλιακό, βόρειο παραλιακό μέτωπο, Μάλια, Χερσόνησο, Δήμο Μινώα Πεδιάδος, περιοχή Αεροδρομίου, Αγία Πελαγία, Δήμος Μαλεβιζίου, αυτές είναι οι περιοχές. Γιώφυρος, Δρακουλιάρης, αυτές είναι οι περιοχές. Και βεβαίως που... στη Μεσαρά κάτω έχουμε και την ασύλληπτη τραγωδία με την οικογένεια που χάθηκε στον Γεροπόταμο. Στον Γεροπόταμο πριν 4 περίπου χρόνια. Αυτές είναι οι περιοχές που είναι υψηλής επικινδυνότητας. Εκεί οφείλουμε να δώσουμε και περισσότερη προσοχή. Όσον αφορά θέματα πυρκαγιών, είναι περιοχές όπως ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο Δήμος Βιάννου που έχουμε τα δάση της Κέρης και της Ήμης, που, αλλά και στις Αρχάνες, που το καλοκαίρι, το περσινό καλοκαίρι, είχαμε πάρα πολλές προσπάθειες από αγνώστους για να καέψουν το πράγμα. Το καλύφταμε δημοσιογραφικά. Αυτά τα αφιουκάλους δάση να τα καταστρέψουν. Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, πέρα από τη Σιτία, που πλήρωσε πολύ ακριβά το τίμημα πριν από ένα περίπου χρόνο, θυμόμαστε όλες αυτές τις εικόνες που όλη η πόλη έπαθε ασύλληπτη καταστροφή. Υπάρχουν άλλες περιοχές στο Λασίθι που σας προβληματίζουν? Να σας αναφέρω ότι πρόσφατα, το καλοκαίρι, είχαμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο στο οροπέδιο Λασιθίου. Και αυτό έγινε σε μία περίοδο, περίπου γύρω στον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, όπου ήταν μία έντονη βροχόπτωση, όπου δημιουργηθήκαν και αρκετές ζημιές στους παραγωγούς μας. Η έννοια των καιρικών φαινομένων, των έκτακτων καιρικών φαινομένων, θεωρώ, και αυτό το οποίο είναι αντιληπτό, είναι ότι το σχέδιο της 150ετίας όπου υπήρχε μέχρι πριν δεν δίνει τις δυνατότητες της μετάβασης στην εποχή την οποία βρισκόμαστε. Που σημαίνει αυτό ότι οι δυνατότητες για ανησυχία είναι πολλές. Και αν θα πιάσω κάθε ένα δήμο ξεχωριστά, θα δούμε και τις ιδιαίτερες ανάγκες. Και αν ξεκινήσουμε από το οροπέδιο το οποίο αναφερθήκαμε, έχουμε και τις αδυναμίες όπου υπάρχουν, αλλά και ταυτόχρονα είναι ένας δήμος όπου συνδέεται απευθείας με το φράγμα του Αποσελέμη. Mm-hmm. Οπότε και η δυναμική της βροχής είναι ωφέλιμη για όλη την Κρήτη. Αν θα κατεβούμε λίγο παρακάτω και πάμε προς τον Άγιο Νικόλαο, πρόσφατα τελειώσαμε και ένα μεγάλο τεχνικό στην περιοχή της Αμουδάρας. Και γενικότερα αυτό το οποίο είναι αντιληπτό όχι μόνο από την δική μας περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, έχει να κάνει πάντοτε σαν ένα παράγοντα της ανάπτυξης της οικιστικής, χωρίς να έχουν προβεί οι συμπολίτες μας σε κάποιες βασικές οριοθετήσεις. Οπότε και εμείς και σαν πολιτεία, αυτό το οποίο ερχόμαστε να καλύψουμε, είναι να καλύψουμε μια συνολική αδυναμία η οποία υπάρχει σε σχέση με τη γραμμή πλημμύρας όπου υπάρχει στα ρέματα και τις αποστάσεις όπου θα πρέπει να υπάρχουν, να ερχόμαστε σαν πολιτεία να πρέπει να οριοθετήσουμε σε πρώτη φάση τα ρέματα. Όμως, σαν μια σύγχρονη τακτική η οποία υπάρχει, είναι ότι αν μιλάμε για μια κλιματική κρίση, θα πρέπει να βλέπουμε και τις φωτιές, οι οποίες είναι έντονες στην περιοχή του νομού Λασιθίου, και είχαμε περιοχές όπου, όπως ήταν το Σελάκανο, αλλά και άλλες περιοχές όπου είναι ενδεχομένως συνδεδεμένα και με τα πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί όταν καίγεται μια περιοχή, το επόμενο χειμώνα έχουμε και τα έντονα. Και αυτό το είδαμε και στην περιοχή της Σιτίας πρόσφατα του 2022. Αν θα κατέβουμε και λίγο πιο νότια, έχουμε την περιοχή που είναι στο Στόμιο, όπου έχουμε ένα έργο μεγάλο αντιπλημμυρικό της τάξης στα 15 εκατομμύρια, το οποίο είναι στα συνοδά έργα των Μπραμιανών, όπου και εμείς επιδιώκουμε και ταυτιζόμαστε με την άποψη ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου μέχρι
μέχρι να δούμε τους κωδικούς χρηματοδότησης. Αν θα πάμε και λίγο ανατολικότερα, είχαμε πριν το 19, τον Απρίλιο του 19, στην περιοχή του Μακρυγιαλού, στο Καλαμοκανιά, μία έντονη βροχόπτωση και δημιούργησε και αρκετά ζητήματα. Και αν θα ανεβούμε και λίγο πιο νοτιοανατολικά και πιο ανατολικά και πάμε στη μεριά της Σιτίας, τα ποτάμια του Σκλαβεδιάκου και του Μπατέλη, όπου έδειξαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τον Οκτώβριο πέρυσι του 22, στις 15 Οκτωβρίου του 22, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε σε ένα σωστό χρόνο και ένα σωστό σχεδιασμό. Αν θα πρέπει να δούμε τις ανάγκες της κάθε μιας περιοχής, θα πρέπει να δούμε με την επικινδυνότητα, αλλά θα πρέπει να δούμε και την υλοποίηση της προσέγγισης για την επόμενη μέρα σε μια συνεργασία και με τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, αλλά και να δούμε και την έννοια και την ολότητα του νερού και της διαχείρισης του νερού, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατεύουμε και να μην χάνεται και το νερό στην πορεία του χρόνου. Επειδή θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά, κύριε Καλογερή, είπατε στην πρώτη σας τοποθέτηση κάτι πολύ σημαντικό, ότι φέρνοντας ως παράδειγμα την Αγία Πελαγία, στη συνέντευξη που μου παραχώρησε ο κύριος Αρναουτάκης πριν από κάποιες μέρες, είχε πει ότι αν η Κρήτη δεχτεί τις ποσότητες του νερού που δέχτηκε η Θεσσαλία, επίσης δεν θα αντέξει, όσο καλά αντιπλημμυρικά έργα και αν έχουμε. Και δυστυχώς το πρόσφατο παρελθόν, κατά τόπους, έχει αποδείξει ότι πράγματι, δηλαδή στην Αγία Πελαγία χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, στο Γεροπόταμο χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, στον Κερίτη και στον Αποκόρονα έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, στο Μιλοπόταμο έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο, με δεδομένο ότι έχουμε και μια παρατεταμένη λειψιδρία. Για Θεσσαλαγή, αν αναλογιστούμε λίγο τη Θεσσαλία, που μέχρι πρόσφατα γίνονταν τεράστια μάχη και μια κολοσσία επένδυση να εκτρέψουν τα νερά από μια άλλη λεκάνη, από τον Αχελό, με το φράγμα της Χώρας, να τα περάσουν πάνω από την Πίνδο για να ενισχύσουν τη Θεσσαλία, που ήταν εξηρή περιοχή, είχε μεγάλα θέματα, είχε, ο υδροφορέας ήταν λίγος και ακατάλληλος και έπρεπε να την ενισχύσουν. Και μάλιστα, ξαφνικά, μερικές μέρες πριν ο Περιφερειάρχης τότε είχε πει ότι η Θεσσαλία έχει θωρακιστεί τόσο καλά που αποκλείεται να πλημμυρίσουμε. Και ξαφνικά λοιπόν, μέσα στο Σεπτέμβρη, στα ωραία και έτσι μυριστικά τα πρωτοβρόχια μας, έπληξε τη Θεσσαλία δύο φορές. Και μάλιστα με τρόπο που όλοι είδαμε στις τηλεοράσεις, ήταν πρωτοφανές αυτό που έγινε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα λοιπόν. Και από ό,τι φαίνεται και η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι ο λογαριασμός από τις φυσικές καταστροφές είναι πολύ μεγάλος, πιο ακριβώς από τα έργα. Τα έργα είναι πανάκριβα. Όλα αυτά τα έργα οριοθέτησης, διευθέτησης, αυτά πρέπει να γίνουν. Να ξαναδιασφαλίσουμε ποτάμια, τεχνικά, γέφυρες κλπ. Όλα αυτά είναι πανάκριβα. Αλλά ο λογαριασμός όλο και μεγαλώνει. Επομένως, οι πολιτικές πρώτα από την Ευρώπη προς τα εκεί κατευθύνονται, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι θωράκιση. Να το ξεκαθαρίσαμε και προκειμένου με τον κύριο Αβγιανάκη σε σύσκεψη που έγινε με τους Ολλανδούς που είχαν κατέβει. Η θωράκιση είναι μια βαριά λέξη. Προσπαθούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις του φαινομένου. Διότι αν το φαινόμενο γίνει όσο έντονο θέλει, δεν υπάρχει μέτρο να το σταματήσει, να το περιορίσει. Δυστυχώς. Όλα είναι διαστασιολογημένα, χωράνε συγκεκριμένες ποσότητες. Επομένως, μακριά η λέξη θωράκιση, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν θέλετε στα Χανιά να σας πω, επειδή ο λογαριασμός τώρα που το θυμήθηκα και το ρέθμο ήταν το επόμενο, από την Καθημερινή του 19 για τον νομό Χανίων, για την περιφερειακή των Χανίων, υπερεύει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πλησιάζει τα 250. Μάλιστα. Δηλαδή τα έργα τα οποία χρειάστηκε να γίνουν, τα οποία εκτελούνται ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ορισμένα από αυτά τουλάχιστον εκτελούνται ακόμα. Από το κεντρικό κράτος, από τα υπουργεία, από εμάς και από τους Δήμους έχει περάσει τα 250 εκατομμύρια. Λοιπόν, το ρέθμιο ήταν πάλι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Μαζί με τους Δήμους κλπ. Μαζί με τους Δήμους πολύ περισσότερο. Ναι, δεν λέγεται την περιφέρεια μόνο, για τον νομό. Ένα κατοστάρικο τουλάχιστον να πρέπει να κόστησε. Είναι λοιπόν κολοσσία τα ποσά, επομένως γι' αυτό σκύβουμε όσο μπορούμε. Βρήκαμε, είμαστε τυχεροί, το ένα από τα δύο μεγάλα ρέματα που έχουμε, ένα είναι ο Γερίτης, το άλλο Σταυρονίτης. Είχαμε έτοιμη μελέτη όρημη, η οποία είχε μελετηθεί σαν ύποπτο χρόνο. Ο Δήμος εκεί Πλατανιά την είχε οριμάσει και την είχε επικαιροποιήσει. Και καταφέραμε και φτιάξαμε τον Σταυρονίτη, οριθέτηση και διευθέτηση του ποταμού, σε ένα μήκος πάρα πολύ μεγάλο, οπότε και οικισμοί
οι οποίοι είναι βουκολιές και λοιπά, που είναι αριστερά και δεξιά, δεν κινδυνεύουν. Τώρα μέχρι την εκβολή. Θεωρούμε δηλαδή ότι ήταν ένα νορμάλ φαινόμενο, έτσι, γιατί αν πάλι δούμε κάτι... Είναι ανεξέλεκτο φαινόμενο, σε φεύγει εντελώς από το μέτρο. Μάλιστα. Κυρία Λιονί, θα έρθω σε εσάς, αλλά επειδή βλέπω ότι υπάρχουν τρία ερωτήματα προς τον κύριο Συριγωνάκη, έρχονται από την πόλη του Ηρακλείου, κύριε Συριγωνάκη, αναφερθήκατε στον Δρακουλιάρη και στο Γιώφυρο. Και εκεί οι κάτοικοι ανησυχούν. Θέλω να σας πω ότι στο αρχείο της Crete TV το 1992, υπάρχει αυτή η ασύλληπτη καταστροφή που από το ύψος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών μέχρι εκεί που είναι σήμερα ο κόμβος Γιοφύρου, είχαν πλημμυρίσει τα πάντα. Δηλαδή ήταν τεράστια η καταστροφή. Έχουμε θωρακίσει την περιοχή, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η αστική πλημμύρα είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ότι μια πλημμύρα στην ενδοχώρα. Γιατί μιλάμε για μια πλημμύρα μέσα σε μια πόλη 200.000. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Αναφερόμενος σε αυτά τα οποία είπε και ο Νίκος, εμείς πλέον πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στις καταστάσεις που ήδη έχουν διαμορφωθεί. Το είπε και ο Πρωθυπουργός μετά τις καταστροφές στην κεντρική Ελλάδα, ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τις πολιτικές μας. Δυστυχώς, τα έργα υποδομής και όπως είναι η κατάσταση, όχι μόνο στο νησί μας, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, με αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε, είναι πολύ δύσκολο να φέρουν αποτέλεσμα. Και να αναφερθώ στην Αγία Πελαγία τον Οκτώβριο του 2022, όπου ο ίδιος ο καθηγητής, ο κύριος Λέκας, είπε ότι το αντιπλημμυρικό που ήδη υπήρχε εκεί, κατασκευασμένο πριν πολλά χρόνια για τις ανάγκες προφανώς εκείνης της εποχής, μπορούσε να απορροφήσει 12 τόνους νερό το δευτερόλεπτο. Και είχαμε 60 τόνους νερό. Πού να πάνε τα νερά αυτά? Δυστυχώς, τα έργα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Κρήτη, εάν έχουμε ακραία φαινόμενα όπως είχαμε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο στα Μάλια, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, τον Οκτώβριο του 22 στην Αγία Πελαγία, το Μάρτιο του 22 στην περιοχή του Δρακουλιάρη, γιατί και εκεί είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, δυστυχώς, και αυτή είναι η αλήθεια, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υπάρχουσα κατάσταση. Όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο το οποίο αναφερθήκατε, είναι πράγματι το πιο επικίνδυνο σημείο όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Είναι ένα ποτάμι τουλάχιστον 10 χιλιόμετρων που διασχίζει κατοικημένη περιοχή από το Δρακουλιάρι μέχρι και τις εκβολές. Βλέπουμε όμως, σχετικές εικόνες, κύριε Συριγωνάκη. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι και πέρσι αλλά και φέτος έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Στο μεγαλύτερο μέρος έχει καθαριστεί το ποτάμι. Συνεχίζουμε βέβαια, εκεί είναι δύο συνεργεία που το γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, ότι συνεχίζει να καθαρίζει το ποτάμι. Άρα λοιπόν υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλλά και κάτι χειρότερο, δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ, ας πούμε, οι τηλεθεατές λένε ότι πρέπει να γίνει, λέει, ένας συντονισμένος καθαρισμός φρεατίων, ενώ σε πολλές περιοχές, λέει, εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δρακουλιάρη και του Γιώφυρου, όπως παραδείγματος χάρη τρεις βαγιές, τίθεται ένα θέμα με την διέξοδο στους δρόμους. Ναι, αυτό όμως δεν είναι θέμα του ποταμιού, δεν είναι θέμα καθαρισμού του ποταμιού. Είναι ένα γενικότερο θέμα όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή, που έχουμε πει ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Και είμαστε στην περιοχή σε συνεργασία και με το Δήμο για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε φοινικιά, μαλάδες, τρεις βαγιές. Όσον αφορά όμως το Γιώφυρο και το Δρακουλιάρι, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και επαναλαμβάνω, υπό φυσιολογικές συνθήκες και ακόμα χειρότερα, δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεχίζονται οι καθαρισμοί και ο Περιφερειάρχης είπε ότι από τις εκβολές και σε 10 χιλιόμετρα μέχρι και τη γέφυρα του Δρακουλιάρη θα καθαριστεί όλο το ποτάμι.